Μια ολόκληρη αυτοκρατορία αποδεικνύοντας πως οι Έλληνες ξέρουν να πολεμούν, ξέρουν και να πεθαίνουν. Ο αγώνας δεν έλαβε οδηγίες από το μυαλό, μα από την ανοιχτοσύνη της καρδιάς που τόλμησε να πει όχι στον κατακτητή και να ανέβει περήφανα το ικρίωμα της Αγχώνης. 66 χρόνια μετά αναζητούμε ακόμη τα μυρσίνια της Ανάστασης που αυτά τα παιδιά κουβάλησαν και μας άφησαν ως παρακαταθήκη. Το αφιέρωμα που ακολουθεί με εικόνες από την ιστορική έρευνα του Γιάννη Σπανού για το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης σε σκηνοθεσία Άντι Ροδίτη, ετοίμασε η Έλενα Καλυφό. Με την βοήθεια του Θεού, με πίστη εις τον τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομαι τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι προγονείς μας ως ιεράν παρακαταθήκη. Ήταν η επιτάσταση. Όλη τη δόξα πήραν, όλη τη δόξα δικαιά. 1η Απριλίου και το σταθερό χέρι της ιστορίας άρχισε να εφαίνει στον αργαλείο της αιωνιότητας το μεγαλείο του ηρωισμού του κυπριακού ελληνισμού. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα αγωνιστώ και θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της Κύπρου μας από τον Βρετανικό ζυγό και την ένωσή της με τη μάνα Ελλάδα. Κι ήταν ο όρκος εκείνος η φωνή ενός λαού ξεχυλισμένο από την πίκρα και την αγανάκτηση, πλημμυρισμένη από τον πόθο και το πάθος για την ελευθερία και την ένωση με τη μάνα Ελλάδα. Ήταν ένας άλπισμα που φλόγησε τις ψυχές, ατσάλωσε τις καρδιές και συστράτευσε τους Έλληνες της Κύπρου σε έναν αγώνα που ομοιώς του δεν υπήρξε στη νεότερη ιστορία. Στη Λευκοσία η ομάδα του Δράκου ανατινάσει τμήμα του ραδιοφωνικού ιδρύματος. Στη Δεκέλια η ομάδα του Αυξεντίου χτυπά τις αγγλικές βάσεις. Μεταξύ Αυγόρου και Λιοπετρίου ο Μόδεστος Παντελής στην προσπάθεια του να κόψει τα ηλεκτρικά καλώδια πέρασε στην αιωνιότητα ως ο πρώτος νεκρός του ένδοξου αγώνα. Ακολούθησαν θρυλικές μάχες. Μία χούφτα ανταρτών γελιοποίησε μία ολόκληρη αυτοκρατορία. Οι θρυλικές μάχες στα Σπήλια, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, στον Αχυρώνα και στον Μαχαιρά χαράχθηκαν με χρυσά γράμματα. Η Κύπρια μάνα έκανε την καρδιά της ατσάλι και το στήθος σίδερο. Έδωσε την ευχή της και ο γιος εσύρε περήφανα το χορό της λευτεριάς. Χαλάρι της πατρίδας μου, το φως μου, η ζωή μου. Και αφώνει παραδόθηκε, ας έχει την ευχή μου. Και έτσι μάνα φανικά, όπως και σε Ελληνίδες που πιάνασαν τα όπλα τους και εκείνες οι ιδίες. Ο κατακτητής έστησε αγχώνες, ανατείναξε σπίτια, ρήμαξε χωριά και πόλεις. Έκανε ανθρωπομαζώματα, γέμισε τις φυλακές και τα κρατητήρια προσπαθώντας να μαντρώσει το δίκαιο και την ελευθερία. Όλα ήταν επί ματαίω. Τα μουστακα παλικάρια ανέβαιναν τα σκαλοπάτια της Αγχώνης τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Τα δημοτικά και τα γυμνάσια, τα κυπριακά κάστρα της Λευτεριάς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι μαθητές στάθηκαν οπλαρχηγοί του αγώνα. Ο πόθος τους να αγωνιστούν νίκησε το βιολογικό χρόνο. Σε αυτούς λοιπόν που έμειναν μέχρι την τελευταία του στιγμή όρθιοι ψαλώντας τον εθνικό ύμνο, κλείνουμε το γόνι και ομνύουμε στο τρόπαιο ελευθεροφροσύνης τους. Ανήμερα της επετείου έναρξης